σίγουροι. Α, δεν μου το λέτε ούτε αυτό απόλυτα. Δηλαδή όχι, μπορεί και αυτό να ανατραπεί. Όχι, όχι, το 27 με 26 είναι τα ανάποδα άκρα. Και με την ίδια λογική δύσκολο να είμαστε σίγουροι ότι είναι τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή. Ακριβώς. Όχι, δεν είναι τόσο σίγουρο, διότι τα άκρα είναι κάποιες διασταυρώσεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μία σειρά. Αν έρθει 7% μπορεί αύριο να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ζητήσει πρωτοβουλία κινήσεων. Αν έρθει 9% μπορεί να βγει να πει με πολύ καλό τρόπο. Είναι αυτά που κάνουμε. Είναι τόσο το εύρος. Το στατιστικό λάθος, κύριε Τράγκα. Κύριε Τράγκα, το στατιστικό λάθος δυστυχώς είναι για 4%. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό. Γι' αυτό σας έχω. Εμείς οι δύο έχουμε μιλήσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορούν οι δημοσκοπήσεις να δώσουν κάτι παραπάνω. Πάντως θα μου επιτρέψετε να πω ότι από αυτές τις κάρτες κάποια πρώτα συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε. Ένα πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα... Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά. Είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα δεύτερο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή. Ένα άλλο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι η ΕΛΙΑ είναι σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις του προηγουμένου διαστήματος και μικρότερο από αυτό που είχε το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Ακριβώς. Ένα άλλο συμπέρασμα που μπορούμε νομίζω άνετα να βγάλουμε είναι ότι το ποτάμι κατέβασε λιγότερο νερό από ότι οι αρχικές δημοσκοπήσεις πιο στενό το έδειχναν. Λίγο πιο στενό. Δηλαδή δεν είναι... Δεν προσεγγίζει το διψήφιο, ούτε μάχεται για την τρίτη θέση. Όπως και η Δημοκρατική Αριστερά έχει μία δυσκολία. Έχει υποστεί καθίζεις.